Τώρα σε Νέλη μου θα πάω στους κριτές. Είμαι πάρα πολύ περίεργη μετά από αυτά που άκουσα και με το στυλ της Ελένης. Τι θα πείτε εσείς τώρα στην κριτική σας. Θα ξεκινήσουμε από σένα, Δημήτρη. Κάνεις ένα layering, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να το κάνεις λίγο διαφορετικά και να πας σε άλλο concept. Δηλαδή, παπούτσι είναι τελείως λάθος, το ξεχνάς τελείως, δεν ταιριάζει σε αυτό το στυλ. Δεν ταιριάζει, κορσές είναι. Ναι. Δεν μου ταιριάζει καθόλου. Είναι ένα αυστηρό ντύσιμο που θα μπορείς να βάλεις ένα χαλαρό πουλόβερ μέσα από στόκες, αλλά όχι μόνο αυτό το κομμάτι που φοράς, ούτε με το tank top, και να βάζεις ένα Oxford π.χ. με μια μεγαλύτερη τσάντα και να πεις είμαι καθηγήτρια πανεπιστημίου και πάω σε μια, να δώσω μια διάλεξη. Είναι και αυστηρό το μαλλί, εκεί θα σε πίστευα. Λέω ναι, θα έλεγα πραγματικά ναι είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι έχει στηθεί. Με μπερδεύεις πάρα πολύ. Λοιπόν, ο αυτός σου είναι πάρα πολύ μπερδεμένος. Όχι, όχι. Αλήθεια. Ναι. Ωραία, πες μου τότε γιατί έβαλες το κορσέ μαζί με αυτό το ντύσιμο. Και γιατί έβαλες τα παπούτσια. Γιατί στο δικό μου το μυαλό πηγαίνει. Μπορώ να το υποστηρίξω, το φοράω έτσι. Είναι ένα κομμάτι που αντιπροσωπεύει πλέον την εξωστρέφεια και όχι την εσωστρέφεια και την καταπίεση π.χ. που ήταν παλαιότερα. Και θέλω να το εντάξω στο καθημερινό look. Αυτό. Εγώ επειδή έχω αναφορές σε ταινίες, θα πω από μια ελληνική που λέγε και το μυαλό σου είναι θολό. Πο, 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 πο. Εντάξει, αυτό δεν είναι πολύ ωραίο σχόλιο για το μυαλό μου. Και παραπέμπει σε κάτι άλλο και δεν θα ήθελα να αφήνουμε υπόνοιες για τέτοια πράγματα. Μα λες το μυαλό μου είναι ωραίο. Στιλιστικά αναφέρεται. Στιλιστικά. Δεν σου μιλάω για σένα, δεν γνωριζόμαστε, δεν είμαστε φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς. Μου λες το μυαλό μου είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο στο μυαλό σου, αλλά κάτι δούλεψε στο μυαλό στιλιστικά. Δεν είμαι στιλίστρια. Έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά όταν μου λες εμένα στο μυαλό μου είναι ωραίο, άρα πρέπει κάτι να δουλέψει στιλιστικά. Οκ. Πάμε στο Στέλιο. Σε λένε, νομίζω έχει στήσει έναν τοίχο για κάποιο λόγο και δεν ακούς κανέναν. Είσαι ιδιαίτερα αμυντική σε όλα τα σχόλια, είτε είναι σωστά, είτε είναι άστοχα, είτε οτιδήποτε. Γενικά προσπαθεί να κρατήσει μια απόσταση χωρίς λόγο, γιατί εδώ ξέρεις είμαστε όλοι ενήλικες και έχουμε συνενέσει σε ένα πράγμα. Εσείς να διαγωνιστείτε, εμείς να σας κρίνουμε, να πείτε τη γνώμη σας για τις συμπαίχτριές σας και το αντίστροφο. Οπότε δεν σε κρίνει κανείς χωρίς να έχεις συμφωνήσει σε αυτό. Μα δεν διαφωνώ στην κριτική σε αλλά κάτι. Αλλά σε όλα αντιστέκεσαι. Δέχομαι την κριτική, κάνω αντίλογο. Προχτές μου είπατε θετικά ότι κάνω τον αντίλογο και υποστηρίζω το look μου. Πάντα σας λέω ευχαριστώ πολύ και ότι κάνω λάθη. Δεν νομίζω ότι έχω δείξει αντίδραση πάνω στην κριτική. Δεν λέει ο Στέλιος ότι είσαι αγενής. Λέει ότι έχεις μία άμυνα και μία αμυντική στάση απέναντι σε όλους μας. Βγαίνει επιθετικά. Ναι. Πρέπει να το υποστηρίξω. Εγώ είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Είμαι ένας χαρακτήρας. Έχει τα δόγματά του. Είμαι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Στη λίστρια δεν είμαι, ούτε το δήλωσα αυτό ποτέ μου. Κάνω τα λάθη μου και τα αποδέχομαι. Δεν είπα ποτέ ότι δεν δέχομαι την κριτική. Σα-ίσα έχω δεχτεί. Πολύ σκληρή κριτική, έχω και πολύ σκληρές βαθμολογίες και δεν είπα ποτέ τίποτα. Ούτε και έκανα αντίπεινα, ούτε στρατηγική αντιπείνων που έχουν κάνει άλλα άτομα. Άρα είναι ιδέα μου μάλλον. Δεν το γνωρίζω. Μπορεί να είναι μια, δεν ξέρω, μια πρώτη εικόνα, λάθος, δεν το γνωρίζω. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, η οποία δεν θέλω να σε θίξω. Έχεις ολόσωμο καθρέφτη? Ναι, έχω. Έχεις δοκιμάσει το look και το έχεις δει? Ναι, ναι, το έχω δει. Το έχεις δει αρκετά καλά? Το έχεις αξιολογήσει σωστά? Το έχω φορέσει και πριν, ναι. Δηλαδή το έχω φορέσει και στη ζωή μου. Α, οκ. Okay. Ναι. Εντάξει. Κοίταξε, έχει μία αρμονία σε σχέση με τα χρώματα, μία στοχεία σε σχέση με τα μήκη και τα φάρδι και πολύ σοβαρά λάθη όπως τα παπούτσια. Αυτά τα παπούτσια σου λέγει πολύ σωστά η Τζορτζίνα ότι δεν σε κολακεύουν και δεν είναι μόνο δεν είναι τα παπούτσια από μόνα τους, είναι και το μήκος και το φάρδος της φούστας και το πανοφόρι εκεί που σταματάει, που όλα επικεντρώνουν τα μάτια σε εκείνο το σημείο. Okay. Τώρα, ο κορσές πολύ ωραία που έτσι όπως το έθεσες ότι είναι ένα σημάδι εξωστρέφειας πλέον, μαζί με το πάκι μέσα το βαμβακερό, θα ήταν μια ωραία νότα στην κατά τα άλλα κλασική εικόνα, αλλά βάζοντας αυτό από πάνω, το έχεις μπουκώσει τελείως, άρα κατέστρεψες αυτό που πεις να κάνεις εδώ. Τελείως λάθος φούστα, πάλι λάθος τσάντα. Χαντακώνεσαι χωρίς λόγο, κάπως δεν είναι ευχαριστικό. Πάμε στην Ηλίανα. Σελένη μου, έχεις πολύ ωραίες ιδέες και πολύ ωραία κόνσεπτ. Και θέλεις να τα συνδυάσεις με ωραία μηνύματα.
Και αυτό από τη μεριά σου είναι πάρα πολύ ωραίο και το θέλουμε και μας αρέσει. Νομίζω ότι εκεί χάνεσαι στο styling, εκεί μπερδεύεται η υπερβολή. Θέλεις να υποστηρίξεις τόσο πολύ το σκοπό, που δυστυχώς δεν μπορεί να υποστηριχθεί στο ρούχο. Mm-hmm. Οπότε θέλω λίγο να χαλαρώσεις, να περάσεις καλά, να το απολαύσεις, να αφήσεις την άμυνά σου να πέσει. Να δούμε το χαμογελό σου, να δούμε τη χαρά σου. Το styling και εγώ το θεωρώ μπερδεμένο. Έχεις ανακατέψει κάποια πράγματα. Εγώ έχω την απορία, σαν συγγραφέας που είσαι και θα πας εκεί και θα πάρεις πληροφορίες για ένα βιβλίο. Πού θα σημειώσω αυτά που θα σου πω. Έχω το τετραδιάκι μου, που το έχω πάντα μαζί μου. Ναι, ναι. Έχω εδώ τα πάντα γραμμένα. Μπορείτε να το δείτε. Είναι αληθές ότι γράφω εδώ είναι τα πάντα. Είναι αληθές πραγματικά. Εγώ θα σκεφτόμουν ότι θα έχεις έναν. Ναι, το βλέπω. Βλέπω ότι έχεις γράψει πράγματα. Θα σκεφτόμουν ότι πλέον έχεις έναν υπολογιστή μαζί σου. Ναι, Έχεις ένα σημειωματάριο μεγάλο για να είσαι άνετη να κάνεις σημειώσεις. Αλλά έχεις πράγματα ένα μικρό σημειωματάριο. Δεν το περίμενα. Old school σε αυτό, αλλά στην πραγματικότητα αυτό το έχω πάντα μαζί μου. Για να μην χάνω την έμπνευση. Ναι. Για να μην... Αφού βλέπεις τα γραμματά σου, καλά είμαστε. Συνέχισε την προσπάθεια, αλλά. Με χαρά. Παίξε λίγο. Να το χαρείς. Να το χαρείς. Πάμε να δούμε τώρα τι βαθμολογία θα βάλουν οι τρεις κριτές. Λοιπόν, πολύ μπερδεμένη εικόνα. Είναι λίγο απ' όλα, με τελείως διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους ασύνδετα. Εμένα με μπερδεύει πάρα πολύ σαν εικόνα και η βαθμολογία μου είναι αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Η Λιάννα. Λοιπόν, Σελένη, καμιά φορά η υπερπροσπάθεια μας γυρίζει μπούμεραγκ. Αλλά υπάρχει διάθεση για προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Υπάρχει μεγάλη διάθεση για προσπάθεια. Στέλιο. Είμαι σίγουρος ότι έχεις πάρα πολλές δυνατότητες και πραγματικά σε συμβουλεύω κι εγώ να χαλαρώσεις για να το απολαύσεις και να μας τις δείξεις και θα είμαι αυστηρός μαζί σου μέχρι να το ξεκλειδώσεις. Γιατί μπορείς. Στέλιο μου, τόσο αυστηρός. Ξέρεις τι γίνεται, είναι κάποια κορίτσια που έχουν άλλες δυνατότητες από κάποια άλλα και πρέπει να ταρακουνηθούν γιατί αλλιώς δεν. Δεν θα οδηγηθεί πουθενά αυτό. Οκ. Okay. Oh, Σελένη μου. Όχι, εντάξει. Όχι. Όχι. Όχι, εντάξει. Όχι, σε παρα... Εγώ, αλήθεια, πιστεύω τόσο πάρα πολύ σε σένα. Είναι πολύ ιδιαίτερο το μυαλό σου. Και... Όχι, στεναχωριέμαι γιατί δεν ήθελα να αφαιθεί κάποια ότι δεν σέβομαι τη γνώμη σου. Δεν νομίζω να έχω ποτέ αφήσει αυτή την. Να πλανάται αυτό στην ατμόσφαιρα γιατί δεν αληθεύει κιόλας. Και έχω κάνει αφαιρέσεις και από την πρώτη μέρα που μου είπατε να κάνω αφαιρέσεις και νομίζω έχω κάνει αφαίρεση. Και είναι πολύ δύσκολη πράξη η αφαίρεση, το γνωρίζετε αυτό. Εγώ ήταν και πολλά τα layers. Οπότε αφαιρείσαι ακόμα. Ναι. Είναι. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ιδιαίτερος, Σενέλη. Αλήθεια, νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι από την αρχή. Αλήθεια το λέω τώρα αυτό. Και νομίζω ότι το αισθάνεσαι ότι το αισθάνομαι αυτό. Ναι. Έτσι. Θα πρέπει να αυτό να είναι ένα εφαλτήριο για να πας σίγουρα. Ακόμα πιο πέρα. Αυτό θέλω να σου πω. Σίγουρα, ναι. Και όχι να κλαίς, έτσι να προσπαθείς παραπάνω τόσα πράγματα που έχεις μέσα σου. Σίγουρα. Και στην ψυχή σου, από ό,τι καταλαβαίνω, και στο μυαλό σου. Είσαι τόσο δυνατή. Εντάξει. Μην μου κλαις μόνο αυτό. Λοιπόν, πήγαινε